ενισχύονται οι δεσμοί φιλίας και συνεργασίας του Δήμου Ιωαννιτών με την πόλη Ντόλνι Κουμπίν της Σλοβακίας, με τις δύο πόλεις να έχουν ήδη προλιάνει το έδαφος για την αδελφοποίησή τους που πρόκειται να γίνει την ερχόμενη άνοιξη. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη Σλοβακία και περιλαμβάνει μια έκθεση ζωγραφικής αλλά και προβολή ταινία στο Πνευματικό Κέντρο. Στο πλαίσιο της ημέρας της Σλοβακίας στα Γιάννενα, το πρωί επισκέφθηκε το Δημαρχείο αντιπροσωπεία της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, με επικεφαλής την πρόξενο Πέτρα Προσνάτσκα και τον αντιδήμαρχο της πόλης του Ντόλνι Κουμπίν, κύριο Λακώστικ. Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν στο Δημαρχείο οι αντιδήμαρχοι Βαγγέλης Πίχας και Ελένη Ακονίδου και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Παπαγεωργίου, έχοντας την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα τουρισμού, παιδείας, οικονομίας, πολιτισμού και άλλων κοινών πεδίων συνεργασίας. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή και επικοδομητική συζήτηση γενικότερα για τις συνθήκες, το πώς θα ξεκινήσει, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αδερφοποίησης των δύο πόλεων, γιατί εκτός από την αντιπροσωπεία είναι και ο αντιδήμαρχος της πόλης Ντόλνι Κουμπίν και προχωράει η αδερφοποίηση των δύο πόλεων. Το Πνευματικό Κέντρο θα τους, μετά από την περσινή πολύ πετυχημένη εκδήλωση που είχαμε με το Φεστιβάλ Μπύρας και την έκθεση που παρουσιάσαμε στα Σφαγεία, φέτος έχουμε εκ νέου τη χαρά να παρουσιάσουμε στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Βασίλειος Πυρσινέλλας το απόγευμα, 6.30 ώρα το απόγευμα, μια πολύ σημαντική έκθεση και στη συνέχεια να προβάλλουμε μια ταινία που αφηγείται, μια ταινία σλοβακική που αφηγείται και παρουσιάζει τη ζωή δύο Σλοβάκων αδερφών που έζησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν την εμπειρία, την άσχημη εμπειρία του Auschwitz και πώς μπόρεσαν και διέφυγαν και μέσα από τη διαφυγή τους στη συνέχεια έσωσαν πάρα πολλούς Εβραίους ομοειδεάτες τους. Στην μέρα της Σλοβακίας, στα Γιάννενα 2021, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια πάρα πολύ ωραία ταινία report, είδηση, όποια λέει για δύο ανθρώπους και για το Holocaust. Και επίσης θα σας σήμερα παρουσιάσουμε μια έκθεση σλοβακικού καλλιτέχνη, ζωγράφου, εικονογράφου. Με στον Ντόλνι Κουμπίν Ιωάννινοου, ktorá už svojím spôsobom začala na úrovni. Και να κάνουμε μια άλλη συνεργασία, γιατί ήδη υπάρχει μια συνεργασία μέσα στον λύκειο του λύκειου στον Ντόλνι Κουμπίν, ο Παύλα Ορσαγκάδιας Δόσλαβα και του τρίτου γενικού λυκείου Ιωαννίνων.